Πέρα σας, ξεκίνησε η ψαριστική περίοδος πάρα πολύ καλά, απίστευτα καλά. Ο ένας, εγώ δηλαδή, ξέχασα τα τροχοπέδιλα και ο Βαγγέλης ανοίγει το πορπαγκάζ και για πλάκα λέει, παιδιλάκια δεν πήραμε σήμερα, και του λέω, παιδιλάκια δεν πήραμε σήμερα. Ο Πάνος από εδώ, ο φίλος μας, κλειδώθηκε απ' έξω. Και ο ιδιοκτήτης του αρνιόταν να του δώσει το αντικλείδι γιατί νόμιζε ότι δεν είναι αυτό το αντικλείδι. Εν τέλει, μετά την προσπάθεια να πείσει τον παππού, κάποιοι ευωδόθηκαν, το πήρε βασικά το αντικλείδι και έφυγε. Με τον παππού να τρέχει από πίσω του και να του λέει «Αυτό δεν είναι το δικό σου». Τελικά ήταν το δικό του, ρε παιδί μου, οπότε εντάξει. Βασικά, μαλακά, δεν ήθελα να στο δώσει. Κοιτάζει, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι. Έλα! Μέσα! Ωραία! Μέσα! Ρε, μέσα! Ρε. Μέσα! Μέσα! Άμα δεν ήταν μέσα, τον έβαζα να γυρίσω. Όλα καλά, δουλειά πάρα πολύ άπειρη και τα Σαββατοκύριακα και τα πάντα όλα άπειρη δουλειά. Οπότε είναι το πρώτο τελευταίο βιντεάκι, παιδιά, θέλω να σας πω. Μαλακές, δεν έλεγε ότι θα είσαι 5-7. Εγώ έλεγα ότι θα είμαι... Κοίτα να δεις, μου λέει... Αν και τώρα αυτά δεν απασχολούν την κάμερα, θα σου πω μετά βασικά τι έχουμε πει. Αυτά λοιπόν. Πάμε. Το προηγούμενο βιντεάκι είχα πει ακριβώς ό,τι είπα. Έπεσε εκτός από ροφό. Τι είχαμε πει, ροφό ή στήρα. Ναι, ναι, ναι. Είχα πει και ένα ροφό. Στο Λούτσο έπεσα μέσα, στο Σαργό έπεσα μέσα. Τρεις κιόλας, ε. Τρεις αργούς. Τρεις αργούς. Τρεις αργούς. Είχα πει τρεις αργούς. Ναι, δύο, τρεις. Βγάλαμε τέσσερις. Ναι. Βγάλαμε τέσσερις. Εντάξει. Μια χαρά. Λούτσο πήρα, είχα και δύο στοιχείες, οπότε ήμασταν... Έχουμε σημαδέψει και ένα στυράκι. Και έχουμε σημαδέψει, όχι στυράκι, στυράκι, δεν είναι στυράκι, φίλε μου. Είναι στη ρούμπα, είναι 2+ κιλά το ψάρι. Θα τα ανεβάσω όλα μαζί τα βιντεάκια, γιατί δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή. Και αυτά, σήμερα πάμε για τη στήρα βασικά. Αν τη βρούμε στο ίδιο σημείο που ήταν την προηγούμενη φορά, είναι στα 20 μέτρα πλάς. Άμα κάτσει, άμα είμαι πιο προσεκτικός αυτή τη φορά και κατέβω λίγο πιο ήρεμα και όχι σαν ούγκανος, όπως κατέβηκα την προηγούμενη φορά, ξέρω και κάνει στήρα, όπα. Όπα, ήρθες να κάνεις ψαροντούφεκο ή ήρθες να με διώξεις. Όπα, μάγκα τσάρι. Λέω, ήρθα να σε διώξω, μου λέει γεια σου. Και έφυγε. Αυτή τη φορά όμως θα πάω ύπουλα πίσω της, πίσω της. Και τάκ! Θα τραβήξει μου γλέφυλλα αυτή. Πάει στα 25 μέτρα. Ξεβράχω. Και θα κατέβει μετά ο κύριος εδώ πέρα πάνω να την ξεβραχώσει. Μαλάκας. Κύριος. Κύριος πάνω. Αυτά. Τράχαλα μέρη τα οποία το σεατάκι αντέχει. Μπορεί. Και κατεβαίνουμε. Εκεί που το τζιπάκι σταματάει, το σεατάκι συνεχίζει, αγαπητοί μου φίλοι. Τους άλλους δεν τους παράτησα, όπως καταλάβατε, γιατί δεν γινότανε να είμαστε όλοι μέσα στο αμάξι. Το αστείο ποιο είναι, ότι και την προηγούμενη φορά ήρθα, ήξερα ότι ο δρόμος είναι σκατά και ξανά ήρθα εγώ. Αυτούς τους δρόμους δεν τους κάνουμε με συμβατικά αμάξια, τους κάνουμε μόνο με τζιπάκια τα οποία δεν τα λυπόμαστε. Fuck. Αυτά. Το αμάξι μας, το αμάξι του ψαροντουφεκά το έχω δείξει και σε άλλα επεισόδια. Εγώ προσωπικά δεν το λυπάμαι, δεν μου έχει βγάλει κάποια σοβαρή βλάβη, αλλά είναι για αυτή τη δουλειά, είναι εργαλείο, δεν είναι για να βγάζουμε έξω τα κορίτσια μας μόνο. Όσοι έχουμε. Και αυτά, πάμε για βουτιά. Οπότε έρθουν και οι άλλοι δύο. Για τους παράτησα τώρα κανένα χιλιόμετρο πίσω. Benjamin's in my pocket. I traded in my truth for some Robins, and he's playing Batman. Fatty's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38.
take shots, no 30. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine? Walk past, I press, rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Women, boys, they know her. Fast money, no slower. No one can control it. Soda, soda, yeah. And I got this soda. Women, boys, they know us. Hey, fast money, no slower. No one can control it. Yeah, does, yeah, does, yeah, yeah. Act wild, very low key on the profile. Catching feelings is it all. Let me show you how it goes. Love's the word, spins the verb. Love is a girl, freak what you want. I like the way you work it. I'm about to bang it, bang it up. I like the way you work it. I'm about to bang it up. I like the way you work it. No, no. About to bag it up.
Χωρίς φέργα, χωρίς όπλο. Ωραίο, ωραίο. Οριακό φιλέ. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some Robins, and he's playing Batman. Fatty's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine? Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Remy boys, they know it. Fast running on slow, but no one can control it. Jordan, Jordan, yeah. And I got this soda. Remy boys, they know it. Yeah. Fast running on slow, but no one can control it. Yeah. Είχα φτιάξει ένα άλλο intro, αλλά το διέγραψα γιατί είναι πολύ... Ας μου άφησα λίγο την ψυχή. Οπότε θέλω να δίνω μια αισιόδοξη νοή στα βιντεάκια μου. Σήμερα δεν έχω τα παιδιά, θα είμαι μόνος μου, γιατί έχουν εξεταστική και δίνουν αυτή τη στιγμή που εγώ πάω για ψάρεμα. Οπότε, γεια σου Πάνο, γεια σου Βαγγέλη. Τους έχω τάξει μια συναγρίδα. Ελπίζω να βγάλω μια συναγριδούλα, να την ψήσουμε με τα παλικάρια και να είναι σαν την Κολοχτύπα, έτσι που περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Τη μαγείρεψε ο Πάνος, έφερε μπυράκια ο Βαγγέλης, έβαλα και εγώ τσιμπουδιά, έβαλα και την Κολοχτύπα και όλα καλά. Πάμε, αυτό που θέλω είναι ένα λούτσο για σήμερα. Ένα, δύο σαργούς. Δεν θέλω σκάρους, δεν πάω για σκάρους. Και θέλω να πάρω μια συναγρίδα ή ένα ροφό. Και θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί σιγά σιγά θα μειωθούν τα ψαροτούφεκά μου. Περιμένω και μάλλον θα πάρω και ένα inverter roller από ένα κατασκευαστή. Είμαι σε φάση, μάλλον θα το παραγγείλω, οπότε θα δείτε, γιατί και εγώ δεν την ξέρω την τεχνολογία του inverter, οπότε είπα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο και να δω αν θα με βολέψει, να δούμε μαζί λίγο πως θα πάει, όσα ψαρέματα απομένουν. Εντάξει, πάω να περάσω έναν ο οποίος πηγαίνει με, πάω με 20 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Είναι τώρα οι ροφοί και οι συναγρίδες και με περιμένουν. Μου λένε Κώστα, θα έρθεις? Και έχω τον άλλον και πάει με 20 χιλιόμετρα την ώρα, σπασμένο φανάρι, εντάξει, πράσινο χρώμα. Ποιος παίρνει πράσινο αυτοκίνητο? Και στρίβει εννοείται χωρίς να βγάλει κανένα φλάς, γιατί this is summer, ρε. Λοιπόν, άντε, καλή μας βουτιά, παιδες. Και θέλω να πω ότι σας καταλαβαίνω όσους δουλεύετε καλοκαίρι, γιατί ξεκινήσω κι εγώ σαν σερβιτόρος φέτος. Πάω να δοκιμάσω και το σερβιτοριλίκι, να δω τι μου ταιριάζει. Περισσότερα χρήματα, περισσότερη κούραση. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον και περισσότερες ώρες θα είναι.
Πολύ ωραίο το πλάνο. Το πλάνο, δεν έχω το πλάνο. Πολύ ωραίο θύραμα. Γενικά κύλησε πάρα πολύ ωραία. Υπήρχαν συναγρίδες, υπήρχαν σαργοί. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάρω ένα καλό ψάρι. Δυστυχώς δεν είχα παρέα, γιατί και τα δύο παιδιά είναι φοιτητές και είχαν εξεταστική. Οπότε πήγα μόνος μου. Είχα αποφασίσει να κάνω συγκεκριμένο ψαροντούφεκο. Δεν θα πήγαινα πολύ βαθιά. Όλα ήταν προκαθορισμένα. Βρήκα ένα ωραίο ψάρι, το οποίο δεν το είχα υπολογίσει. Και όλα ωραία και καλά, μέχρι ένα σημείο. Δεν φαίνεται στο βίντεο ότι, γιατί είχε απομακρυνθεί το ψαροντούφεκο, έχει πάρει η μουλινέ. Όταν έφερα κοντά το ψάρι, έπιασα την πετονιά και από την άλλη μεριά, το πλησίασα πολύ, έπιασα τη βέργα, γιατί φοβόμουν, και μετά έπιασα την πετονιά και από τη μία πλευρά και από την άλλη, γιατί φοβόμουν ότι το δικανάκι μπορεί να μην αντέξει και να χάσω ένα τέτοιο ψάρι, και πραγματικά θα ήταν κρίμα, γιατί το ψάρι θα πέθαινε. Όταν το έφερα στην επιφάνεια, είχε, καταλάβατε, ήταν η πετονιά και από τη μία μεριά και από την άλλη την είχα κρατήσει. Το φέρνω στην επιφάνεια, νόμιζα ότι το ψάρι είχε εξασθενήσει. Το ψάρι δεν είχε εξασθενήσει σχεδόν καθόλου, κατά τα δικά μου δεδομένα, ας πούμε, και τις αντοχές μου. Σαν συνέπεια είχε να κάνει δύο σβούρες στο δεξί μου πόδι, να τυλίξει το πόδι μου, στο οποίο πόδι έχω και το μαχαίρι, και να με κατεβάσει κάτω από το νερό γύρω στο 1-1,5 μέτρο. Επειδή γενικά έχω μία εμπειρία από το ψαροντούφεκο και από την αυαγωστική και γενικά από πιτσιρίκι βουτάω, κάνω βουτιές, ας πούμε, από βράχια, από τον, από το άλλο, έχω μία εμπειρία με το νερό, δεν πανικοβλήθηκα. Αλλά ήμουν μόνος μου με ένα ψάρι 11 κιλών δεμένο πάνω μου. Η σημαδούρα ήταν 20 μέτρα λίγο πιο μακριά, γιατί προφανώς την έχω ποτίσει. Οπότε θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ήταν η πρώτη φορά, νομίζω, που ένιωσα ότι δεν εξαρτιόταν από μένα αν θα πάρω αέρα ή αν δεν θα πάρω αέρα. Φυσικά βγήκα από το νερό, έκανα κάποιες παιδιλιές, βγήκα από το νερό. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να είχα βγάλει το μαχαίρι αν έβλεπα ότι ζορίζομαι, αν και ήταν, σας λέω πάλι, στο δεξί χέρι που υπήρχε η πετονιά δεμένη, να κόψω την πετονιά αν ένιωθα ότι ξεμένα από οξυγόνο. Κατευθύνθηκα προς τη σημαδούρα, δεν χρειάστηκε να την αγκαλιάσω, γιατί ήταν η πρώτη μου σκέψη να πάω στη σημαδούρα, να αγκαλιάσω τη σημαδούρα. Βγήκα πάνω, έπιασα το ψάρι, κατάφερα να βάλω τα χέρια μου ανάμεσα στα μπράνχιά του και το θανάτωσα. Απλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, να είστε προσεκτικοί, να έχετε ζευγάρι, γιατί μπορεί να πνιγείτε. Έτσι πολύ απλά. Μια, ας πούμε, τρίτη απόγευμα που ενώ είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και μετά απλά να βρούνε τη βιντεοκάμερά σας και το θύραμα. Δεν αξίζει. Να είστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά, και πριν φέρετε ένα τόσο μεγάλο ψάρι κοντά σας, να είστε σίγουροι ότι το έχετε θανατώσει. Αλλιώς πολύ προσεκτικά. Το νου σας.